Κομμουνιστικό Κόμμα στηρίζει τον αγώνα των υγειονομικών που με ηρωισμό δώσανε τη μάχη απέναντι στην πανδημία με τα ελάχιστα όπλα, με ευθύνη των κυβερνήσεων, οι οποίες όλες νομοθέτησαν την υποχρηματοδότηση του συστήματος υγείας, ακόμα και μέσα στον όλεθρο της πανδημίας. Συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη υγειονομική με βάση του καθήκον τους απέναντι στο λαό. Διεκδικούν τα όπλα που χρειάζονται για να τον σώσουν, να σώσουν και πάλι την υγεία του απέναντι στα συσσωρευμένα προβλήματα, τα χιλιάδες καθυστερημένα χειρουργεία, την συσσωρευμένη νοσηρότητα που προκλήθηκε το τελευταίο διάστημα. Η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες και είναι ζήτημα του λαού μας, των λαϊκών στρωμάτων, να απαιτήσουν αυτά που δικαιούνται για την κάλυψη των αναγκών του στην υγεία, διότι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι άλλοι. Δεκάδες δισεκατομμύρια στους ενεργειακούς ομίλους που μας τσακίζουν το εισόδημα, δεκάδες δις στους επιχειρηματικούς ομίλους που καταγράφουν ρεκόρ 15ετίας, δεκάδες δις χρέη μιας χούφτας παράσπινος στην οικονομία επιχειρηματική όμιλη, 47 για την ακρίβεια δισεκατομμύρια που χρωστάνε στο δημόσιο, χρήματα πακτολός πλούτου που θα μπορούσε στην κυριολεξία να λύσει όλα τα σύγχρονα ζητήματα στο θέμα της υγείας αλλά και στην κάλυψη των μισθολογικών αιτημάτων που να καλύπτουν συνολικά τις ανάγκες των εργαζομένων αλλά και συνολικά των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων. Αυτή την κατεύθυνση, τον προσανατολισμό της κυβέρνησης πρέπει να γίνει αντιληπτή από τον λαό μας και γρήγορα να ανατραπεί. Ένα πρώτο βήμα είναι η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση. Η μεγάλη απάντηση πρέπει να δοθεί στις 9 Νοέμβρη από το σύνολο της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.